Γιάννη Σαραντάκο, κοντά μα. Καλημέρα, Γιάννη. Συνάδελφοι, είστε. είστε. Καλά, εσεί πώ είστε. Στείλωσε τα πόδια χθε ο Μητσοτάκη τη Βρυξέλλε, ε. Ναι, ε, καλά έκανε, νομίζω. Αναμενόμενο ήταν. Ε, η Αθήνα επιμένει στο βέτο ε, για την ενταξιακή πορεία τη Αλβανία ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το είχαμε πει mm -hmm. και χθε από την εκπομπή σα. Ε, ε, Εξέθεσε του λόγου. Κατέστησε σαφέ ότι το θέμα τη ένταξη Αλβανία δεν είναι ένα θέμα. Άπτεται απολύτω. Του ευρωπαϊκού κεκτημένου, δηλαδή ε, κράτο δικαίου, ανθρώπινα δικαιώματα, κάτι στο οποίο η Ευρώπη οφείλει να είναι απολύτω ευαίσθητη. Δεν είναι όλα οικονομικά, δεν είναι όλα επιχειρήσεις, δεν είναι όλα business. Και αυτό ακριβώς εξήγησε και ο κ. Τζοτάκη στην ομιλία του και ότι θα επιμείνει μέχρι τέλους εάν δεν υπάρχει σαφή πρόοδο στην υπόθεση Μπελέη. Η οι φίλοι μα οι Γερμανοί ήταν πολύ υποστηρικτικοί στι θέσει μα. Οι ε. είναι φίλοι μα. Για, το έχει για, για ο... ναι, ο... ναι. ναι, μια ακόμη φορά. Ναι, ναι βεβαίω. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μα. Ο, Δήμο Ταρένιο το έχει πει στην ταινία. Ναι, ναι, ναι. Και το επιβεβαιώνουν οι Γερμανοί για μια ακόμα φορά. Μετά το. το... Σόλτ λέει τι, τι μου λέτε εσεί, ποιο δήμαρχο, ποιο είναι ο Μπελέρη. Εγώ έχω δουλειέ να κάνω στην Αλβανία, λέει. Ναι, και ο κύριο Σόλτ είπε και κάτι άλλο το οποίο είναι πολύ επικίνδυνο. Ότι έθεσε θέμα ειδική πλειοψηφία για την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων. Ειδική πλειοψηφία δηλαδή. Όχι ομοφωνία στην πραγματικότητα. Ακόμα και με ειδική πλειοψηφία ναι. είπε να, να μπει η Αλβανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω βεβαίω ότι χρειάζεται η ομοφωνία. Ε, το να παρακάμψει μια χώρα σημαίνει είναι η Ελλάδα, αύριο θα είναι κάποια άλλη χώρα. Ναι. Είπε όμω, η... συγγνώμη, συγγνώμη, ναι, πάνω ναι, σε αυτό ναι. που είπε ο Γιάννη, να δούμε τη μεγάλη εικόνα έτσι. Τι ήθελε να πει με αυτό. Ναι, ο να ο προσπεράσουμε κύριε. το θέμα. Δεν μα νοιάζει πώ το Ποιο είναι δηλαδή. Η μεγάλη εικόνα είναι να μπει η Αλβανία στην Ευρώπη και να κάνουν δουλειέ οι Γερμανοί. Αυτό να. θα μπορούσα να πω απλοϊκά. Να λινέψου, Έχει μια ναι. πολύ περίεργη προσέγγιση σχετικά με το ΒΕΤΟ, κύριο Σόλτ. Πριν από λίγε ημέρε τη σύνοδο την οποία έκανε στο Βερολίνο, έθεσε ένα ζητηματάκι εκεί πέρα. Με το ΒΕΤΟ λέει η Ευρώπη δυσκολεύεται. Τώρα είναι η δεύτερη φορά που φέρνει το ζήτημα και λέει τώρα... Μήπω να περάσουμε την επέκταση στα Δυτικά Βαλκάνια μέσω ειδική πλειοψηφία. Σωστά. Οι Γερμανοί θέλουν να σα πω ότι το τελευταίο διάστημα, επαφές, με παρασκηνιακέ επαφέ με πολλέ χώρε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, προσπαθεί να ξεπεράσει το βέτο. Δηλαδή να υπάρξει μία ε, ψηφοφορία σε επίπεδο σύνοδου κορυφή, να πάει πιο κάτω μετά στου ε, υπουργού εξωτερικών, για να καταργηθεί το βέτο. Ναι. Το αυτό νομίζω εμάς... ότι αυτό το μήνυμα έχει βγει από του Γερμανού εδώ και. Ένα-δύο χρόνια περίπου. Ναι, αλλά τώρα ο Σόλτ φαίνεται ότι είναι ο καγκελάριο ο οποίο ήρθε για να το τρέξει. <μμμ>, εμά αυτό ναι. τώρα λίγο μας καίει σε σχέση με την Αλβανία, αλλά μα καίει πολύ σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Μα καίει συνολικά. Τι εννοείς. Και νομίζω ότι καίει όχι μόνο εμά, και του Ιταλού ναι. και τον αρκετό. Ευρωπαϊκό Νότο. Δηλαδή, αύριο ε, η παράκαμψη του ΒΕΤΟ μπορεί να αφορά και τα οικονομικά. Μπορεί να αφορά δηλαδή και του προπολογισμού. Μπορεί να αφορά τα πάντα. Και μην ξεχνάτε ότι η Γερμανία έχει πάρα πολλού δορυφόρου. Mm -hmm. Δηλαδή, έχει την Ολλανδία, έχει το Βέλγιο, έχει ε, χώρε που εξαρτώνται yeah. οικονομικά από αυτούς ε, Και αντιλαμβάνεσαι ότι μπορεί να περνάει ό,τι θέλει. Δηλαδή, να πάμε. Σε μια θεωρητική συζήτηση, σε μια γερμανική Ευρώπη, έτσι. να, να αποφασίζει τα πάντα Μάλιστα. η Γερμανία με δορυφόροι και να μα ε, έχουν γραμμένου τα παλαιότερα των υποδημάτων του. Εμά και άλλου. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι η πρώτη φορά που τα κάνει η Λίμπα η Γερμανία στην Ευρώπη. Με. Το ίδιο είχε κάνει, τρέχοντα πιο γρήγορα, με του Κράτε. Ε, τότε με την διάλυση τη Ιουγκοσλαβία. Με τα γνωστά αποτελέσματα μετά. Τον εμφύλιο και όλα τα υπόλοιπα που γίνανε, έτσι. Και λοιπόν. εγώ να ρωτήσω κάτι τώρα. <coughs> Μετά το αυστηρό μήνυμα το οποίο έστειλε ο Έλληνα Πρωθυπουργό σχετικά με τον μπλόκο που θα μπει για την ενταξιακή διαδικασία τη Αλβανία, μπορούμε, μπορεί μάλλον το επόμενο διάστημα, να δούμε μία αλλαγή από την πλευρά τη ηγεσία τη Αλβανία. Εάν νιώθει ο Ράμα ότι έχει μπάρμπα στην κορώνη, για να το πω έτσι με πολύ μπάρυμα απλά, μπάρμπα στο Βερολίνο, στο Βερολίνο mm. ε, θα παραμείνει όπω είναι. Εάν νιώθει δηλαδή ότι μπορεί να, να προσπεράσει τι ελληνικέ αντιδράσει. Δεν θα έχει λόγο α, να κάνει πίσω σε αυτή την αθλειότητα που κάνει κρατώντα έναν άνθρωπο στη φυλακή, εκλεγμένο δήμαρχο, και να μην τον αφήνει καν να πάει να ορκιστεί. Ε, μιλάμε για απόλυτη κατάργηση κάθε έννοια ε, δικαιώματο, ε, ανθρώπινου δικαιώματο. Τον έχει κλειδωμένο μέσα, Χωρίς δεν του επιτρέπει να, να, ορκιστεί, να ορκιστεί και ε, ουσιαστικά καταπατά κάθε δικαίωμα. Αφήνω την άλλη ιστορία ότι έχει εκλεγεί, έχει ψηφίσει κάποιος κόσμος mm. εκεί, ε, υπάρχει νόμιμη εκλογική διαδικασία, λένε στην Αλβανία. Ε, αν νιώθει λοιπόν ότι έχει τις γερμανικέ πλάτες... Θα μείνει ως όπως είναι. Ε, και οι αλβανικές σχέσεις μετά θα Είναι, στο πάγκο. Ε, είναι στον πάγο. Θα περάσουν σε ένα άλλο επίπεδο. Μα έχουν, ήδη. έχουν Νομίζω περάσει ήδη. Υπάρχει... Αυτό, αυτό δεν θα θέλει να το αλλάξει η πλευρά της Αλβανίας, Όχι. Εξαρτάται τι θα επιλέξει. Να. Αν θέλει με έναν γείτονα να είναι σε ένα ψυχοπολεμικό κλίμα και να έχει την πλάτη των Γερμανών. Νομίζω ότι πρωτίστως είναι θέμα τη Ευρώπη. Η Ευρώπη να αποφασίσει ότι θα πάει μαζί mm -hmm. και δεν θα κοιτάξει ο καθένας τη business. No. Ε, Άλλες τα οικονομικά, ακριβώ και θα πάει σε, σε ένα ενιαίο σύνολο, mm. και μετά θα έρθει ο, ο Ράμα τι θέλει να κάνει. Μάλιστα, δηλαδή, ναι. Το ναι. πρόβλημα είναι οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί που έχουν μια ευαισθησία κατά δήλωσή του με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα παρακάμπτουν όταν είναι τα ευρώ μπροστά. Δεν το ξέρω mm, αυτό. Ναι. Για να ολοκληρώσουμε αυτό το κομμάτι, νομίζω ότι αξίζει τον κόμμα να δούμε ξανά να μα το δώσουν οι συνάδελφοι το πλάνο της, την ώρα που προσέρχονται οι ηγέτε. να το στην είσοδο, κοίτα το, το ύφο και τον τρόπο με τον οποίο του μιλάει ο Μητσοτάκη. Ναι, ναι. Το δάχτυλο. Και ο Ράμα είναι σαν να απολογείτε. Και, να, ναι, σαν... και, ναι, και, ναι. και, και τι να κάνω. Είναι αυτή η μήνυ συνάντηση που είχαν ναι. οι δύο ηγέτε. Ναι, ναι. Πηγαίνοντα για την οικογενειακή φωτογραφία, είναι mm -hmm. αυτό που βλέπουμε τώρα στο διάδρομο. Ε, νομίζω ότι ο κ. Ράμα έχει μείνει στην, στο επιχείρημα ότι είναι ανεξάρτητη η αλβανική δικαιοσύνη. Mm -hmm. Και ότι δεν μπορεί και να πάρει. Και να το πάρε... άλλο με τον το τοτό είναι <laughs> καλό, θέλω να σου πω. Ναι, λέω το επιχείρημα. Εν πάση προσέξτε. Η Ελλάδα δεν ζητάει παρέμβαση στην πραγματικότητα στην αλβανική δικαιοσύνη, την ανεξάρτητη κάτω τον Έτσι. Ράμα. Ζητάει να επιτρέψουν στον άνθρωπο να πάει να ορκιστεί. ορκιστεί ναι. Αλλά προφανώ η αγωνία του Ράμα είναι να μην ορκιστεί ο Μπελέρι. Για κάποιου λόγου που φαντάζομαι Και για... ο αλβανό πρωθυπουργό γνωρίζει. Δηλαδή, δεν θέλει σε καμία περίπτωση ο Μπελέρι να γίνει δήμαρχο. Ναι. Α, αυτό είναι το θέμα υποθέτω. Και πάτε. κάνει τα πάντα για να μην ίσο, οργιστεί και Έτσι. να μην γίνει αυτό. Λοιπόν, Ας Α έρθουμε λίγο πίσω τώρα και στα δικά μα. Δεν θέλω μας. να πιστεύω ότι ο Αλβανό Πρωθυπουργό έχει λόγου να εγώ, κάνει εγώ. business εκεί. Και εγώ δεν φαντάζομαι. Δεν θέλω να το ναι. ναι. Σε αυτό, φανταζόμαστε. Ναι. Ναι. Πάντω για... το βέβαιο είναι ότι ναι. ναι. δεν θέλει να οργιστεί ο ναι. Μπελά. Ναι. Μάλιστα. Ε, Α έρθουμε λιγάκι στα δικά μα. Ακούσαμε χθε τον κύριο Βρούτση, ήταν στο κεντρικό δελτίο του action 24. Μόνο με κινητό πλέον. Η είσοδο των φιλάθρων στα γήπεδα. Μόνο με κινητό και χωρί τη δυνατότητα να μην πάω εγώ στο γήπεδο και να σου δώσω να πα εσύ. Γιατί την ώρα εκείνη, έτσι δεν είναι, θα πρέπει να Θα πρέπει να είμαι... υπάρχει απόλυτη ταυτοποίηση και, ταυτοποίηση και να μην μπορεί να υπάρξει αλλαγή. Δηλαδή δεν πάω εγώ, θε να πα εσύ σου, δίνω το κινητό μου, πήγαινε. Αυτό για μένα είναι μια τομή την οποία αποκάλυψε ο κ. Ρούτση χθε στο κεντρικό δελτίο του Άξινου 24 στο Βασίλισσα Κουέα. Που σημαίνει πια ότι σε κάθε περίπτωση, για κάθε λόγο, θα υπάρχει ονομαστικοποίηση <laughs> του εισιτηρίου και όχι δυνατότητα ε, αλλαγή προσώπου που θα είναι συγκεκριμένη θύρα στο συγκεκριμένο κάθισμα. Άρα, Γιάννη, αν εσύ έχει βγάλει με το κινητό σου και μου το δίνει σε μένα για να πάω, εκείνη τώρα, την ώρα θα δούνε. Ε, εντάξει, εσύ ή στο, ε, στο Γιώργο, εννοώ ότι είστε το ίδιο Το εισιτήριο θα μην... είναι στο κινητό σου. Όπω είναι η πιστοτική σου κάρτα στο κινητό. Άρα λοιπόν θα, την θα ώρα που εγώ έχω πάρει το κινητό κάποιου άλλου εσύ θα χτυπήσει. Ότι δεν μπορώ να, περά... μέσα στο γήπεδο. Θα, θα το χρησιμοποιεί μόνο εσύ για να εισέλθει μόνο, μόνο εσύ, εσύ πολύ χώρο, συγκεκριμένη μάλιστα. ώρα και, και να σε να πολύ ξέρουν, συγκεκριμένο σημείο. Και να ξέρουν όλοι, παε, αστυνομία, ε, security μέσα στο γήπεδο, ότι το κάθισμα 5α ανήκει στην Λιβαθινού Ανάστα. Και είσαι εσύ εκεί εκείνη τη στιγμή. Αν εσύ για κάποιο λόγο δεν πα, το κάθισμά σου θα είναι κενό. Αλλά η σημασία δεν έχει το αν θα πα ή δεν πα στο γήπεδο. Σημασία έχει να ξέρουν όλοι. Ποιο κάθεται στο συγκεκριμένο, συγκεκριμένο κάθισμα. κάθισμα. Δηλαδή, αν κάποιο κάνει επεισόδιο στη συγκεκριμένη πτέρυγα θύρα, θα ξέρει η αστυνομία ποιο είναι. είναι. Θα ε, έχει ε, την υπογραφή ε, σου. Ε, εκεί ήταν αυτά τα 50 άτομα. Μάλιστα. Σε αυτέ τι σειρέ καθεσμάτων ε, ήταν αυτά τα 50, αυτά άτομα, τα 50 και και άτομα. άτομα. Και αυτό προσέξτε. Έχει σημασία και για μένα που κάθομαι εκεί. Δηλαδή, εγώ είτε πάω με κουκούλα, είτε πάω με κράνο στο γήπεδο, είτε πάω με μάσκα, είτε με κουκούλα ε, σε ένα μία ζακέτα για λόγου που δεν θέλω να φαίνομαι. Θα ξέρουν όλοι όμω ότι είναι το όνομά μου εκεί. Μάλιστα. Ναι. Άρα δεν θα χρειαστεί, δεν θα είναι μόνο η κάμερα που θα δείχνει αν εγώ θέλω να πετάξω το κάθισμα στον προστινό μου. <laughs> θα ξέρουν από πριν ποιο κάθισμα. Ότι το κάθισμα τώρα είναι 5, είναι 5 λίγο... σειρά 2, αν η Λιβαθινού καθόταν. Κοίτα, τώρα αυτό θέλει λίγο χρόνο για να μας. τρέξει. Και το στίχημα είναι 12, 12 του Φλεβάρι να είναι έτοιμο. Αισιόδοξο, λέω ναι. εγώ, ότι ε, θα είναι έτοιμη. Στι 13 Φλεβάρι, δηλαδή, θα ότι υπάρχει θα αυτό το βάρο. Το... Και Κάστος θα επιβληθεί ούτε. και στη ΣΠΑΕ αυτό. Ήταν δηλαδή, τόσο και ήταν τόσο εύκολο να γίνει και δεν είχε γίνει μέχρι τώρα. Μα υπήρξε μεγάλο πρόβλημα σε αυτό και αν ασκείται σωστά μια κριτική κατά τη γνώμη στην κυβέρνηση, ε, είναι ότι τα μέτρα αυτά, η ονομαστικοποίηση των εισιτηρίων, α πούμε, και οι κάμερε στα γήπεδα είχαν ψηφιστεί, είχαν προχωρήσει από τον Αύγουστο. Εκεί προφανώ υπήρχε σημαντική ολιγόρεια τη πολιτεία να υποπτεύσει αν ο νόμο εφαρμόζεται. Και αντιστάσει, φαντάζομαι. Αν το κάνει από αυτό. Δεν έχει σημασία οι αντιστάσει. Το νόμο, είτε αντιστέκομαι, είτε όχι, είναι νόμο. Άρα ο κακούση δεν είναι πιο έξυπνο από μένα που δεν βάζει κάμερε και εγώ είμαι πιο ανόητο. Εφόσον έχω βάλει εγώ κάμερε που μη πάει πρέπει και ο κακούση να βάλει. Να βάλει. Ακριβώ γιατί είναι νόμο. Ασχέτω αν θέλετε. Αλλά νομίζω ότι. Ναι, στα ναι. μεγάλα γήπεδα υπάρχουν σε όλα. Έτσι. Αυτό θέλω να πω. Ε, το, ότι ενώ υπάρχουν σε πάρα πολλά ναι. γήπεδα οι ναι. κάμερε, σε κάποια άλλα όμω δεν υπάρχουν. Δεν υπήρχε και η ονομαστικοποίηση των εισιτηρίων. Δηλαδή, εγώ δεν νομίζω Αυτά ότι πρέπει ότι να προχωρήσουν προχωρήσουν μαζί. Πρέπει να δουλέψουν μαζί. Ναι. Αλλά νομίζω ότι είναι και προ όφελο των ΠΑΕ ναι. να προχωρήσουν αυτό το πράγμα, να ξέρουν και οι ΠΑΕ τι γίνεται στο γήπεδο του. Γιατί από τη μία θέλουν κόσμο, θέλουν φιλάθιλου μέσα για να στηρίξουν την ομάδα. Από την άλλη, όμω δεν νομίζω ότι είναι. Δηλαδή, είναι win-win αυτό Όλοι κερδίζουν. Εγώ σαν ΠΑΕ. Ξέρω ότι γίνεται στο κήπεδό μου. Ξέρω ότι ο κακούς yeah. είναι ο ε, ταραξία, άρα μπορώ να τον απομονώσω. Και επίση και η πολιτεία ξέρει ποιο κινεί τα επεισόδια. Ναι. Yeah. Ελπίζω να δουλέψει το σύστημα. Υποθέτω ότι μέσα από τη, την πρόοδο που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια με τον κύριο Πιαρακάκη στο θέμα τη. Ε, ε, Τη ηλεκτρονική ταυτοποίηση, είτε αφορά την ταυτότητά μα, είτε αφορά την εφορία. Ελπίζω όπω και στην εφορία τρέχουν για δικού του λόγου, να τρέξουν και σε αυτό Μάλιστα. ηλεκτρονικά για να μπορέσουν να, να γίνει αυτό στι 12 Φλεβάρι. Πάντως νομίζω, Γιάννη, ότι αν μέχρι τι 12, ε, μα το λέει και ο κύριο Οικονόμου, εχθέ, δεν υπάρξουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Νομίζω μετά ότι η κυβέρνηση είτε θα πάει για παράταση του χρόνου, δηλαδή να δώσει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε αυτό, στα ναι. σε αυτά τα μέτρα, ή θα πάει σε περαιτέρω παρεμβάσει. Εγώ άκουσα τον κύριο Βούτσι χθε εδώ στο Action. Φάνηκε βεβαίω. ότι mm -hmm. Ο κύριο Βούτσι έχει κάνει δουλειά ε, σαν υπουργό απασχόληση. Έκανε κάτι έξυπνο παλαιότερα στην κυβέρνηση Σαμαρά. Τι έκανε δηλαδή, ουσιαστικά χρησιμοποίησε φορολογικά ηλεκτρονικά συστήματα για τα ασφαλιστικά. Mm. Ε, ε, άρα Νομίζω ότι ε, έχει τη δυνατότητα να το κάνει και να το πιέσει. Μαζί με τον κύριο Παπαστιαγίου πιστεύω ότι θα δουλέψουμε προ αυτήν την κατεύθυνση. Ωραία. Και ξαναλέω ότι και οι ΠΑΕ να υποστηρίξουν. Είναι προ το όλων. Φωστά Κερδίζουν αφή. όλοι από αυτήν την ιστορία. Δύο πληροφορίε, μια και είμαστε στο θέμα. Ε, η πρώτη είναι ότι το παιδί αυτό δεν είναι καλά. Ο αστυνομικό δεν είναι καλά. Είναι δύσκολα τα πράγματα, αρκετά δύσκολα. Οι γιατροί κάνουν ό,τι μπορούν. Μάλλον έχουν κάνει ό,τι μπορούσαν. Και από εδώ και πέρα πρέπει να βοηθήσει και λίγο ο οργανισμό, το οποίο είναι γερό οργανισμό. Νέο παιδί είναι. Αθλητικό τύπο. Προσεγμένο οργανισμό. Το δεύτερο είναι ότι είναι βέβαιο ότι θα του πάρει μερικέ μέρε ακόμα, αλλά το δρόμο που θα πάρει σήμερα ο 18χρονο προ το γραφείο του ανακριτή. Θα τον πάρει και αυτό ο οποίο φορούσε την κουκούλα. Είναι παραπάνω από βέβαιο σε αυτό. Νομίζω ότι και χθε εσά ο κ. Οικονόμου το ανήγγειλε, ο Υπουργό Δημοσία Τάξη Προσθέσει του Πολίτη, το ανήγγειλε και νέα εντάλματα. Να πω μια φράση πριν ναι, κλείσουμε. Ναι. Ε, επανέλαβε ο κ. Κακλαμάνη μια δήλωση του χθε εδώ στο Άξιον 24. Μένα με ξένησε προσωπικά. Ε, να πήγε. βγει σαν κανονικό άνθρωπο, είπε ο κ. Κακλαμάνη ο 39χρονο. Είχε προηγηθεί η δήλωσή του. Α, ότι σαν γιατρό. Αν, ο θεός τον αγαπάει... αν ο Θεό τον αγαπάει να τον πάει. Μια δήλωση που με ξένησε προσωπικά εμένα, ειδικά όταν ακούγεται από τον γιατρό. Η άποψή μου πάντα ήταν ότι ο γιατρό είναι ο τελευταίο που εγκαταλείπει ασθενή. Ο τελευταίο. Ε, ναι, έχει... Είχε μια, έναν κινησμό ο κ. Κακλαμάνη, ο οποίο εμένα προσωπικά δεν με βρίσκει σύμφωνο. Και νομίζω και πάρα πολύ κόσμο για να Ειδικά δηλαδή, επειδή είναι, είναι γιατρό. Ναι, επειδή είναι γιατρό και, ναι, και από την ιδιότητά του αυτή, όπω το λε. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. το πρωί. Καλή συνέχεια, καλημέρα.